επικοινώνησα με τους ανθρώπους και από τα εργατικά κέντρα. Ας πούμε, πήγα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, τον αντιπρόεδρό του, αλλά και πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, πήγα και βρήκα τον κύριο Κοκολάκη. Όπως επίσης πήγα και στο Ρέθυμνο για να συναντήσω τηλεφωνικά τον κύριο Νικολιδάκη Κώστα. Κύριε, καλημέρα και στους δύο από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Να ξεκινήσω από το Ηράκλειο. Κύριε Κοκολάκη, νομίζω ότι τα έχετε ακούσει όλα αυτά. Την δική μου την επιφύλαξη την ακούσατε, και επειδή έτσι κάναμε και μια κουβέντα την Παρασκευή, εγώ ρωτώ από εσάς, για να σας ακούσουν και δημόσια οι άνθρωποι, ποια είναι η δική σας η τοποθέτηση, ποια είναι η δική σας η αγωνία σε αυτή την αγορά εργασίας που πραγματικά τις περισσότερες φορές μπάζει και ξαναμπάζει. Πραγματικά όσα μαθαίνουμε κι εμείς είναι φήμες, δεν υπάρχει κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο, θα έλεγα καλύτερα, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες πρέπει να δοθεί μια ειδική άδεια. Όπως και στο παρελθόν είχαμε ακούσει πληροφορίες από δομές ανηλίκων ότι προς την Κόπρο ότι θα απασχοληθούν και αυτά ανήλικα τότε στον τουρισμό, κάτι βέβαια που δεν έγινε. Εμείς λοιπόν είμαστε επιφυλακτικοί. Εμείς τονίζουμε ότι υπάρχουν μέτρα που πρέπει να παρθούν, που το ώστε ή Έλληνες ή ξενοδοχοϋπάλληλοι να ξαναγυρίσουν τη δουλειά. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει με αυτά που λέω, μην νομίζετε ότι είμαστε ρατσιστές ή οτιδήποτε άλλο. Μακριά από εμάς αυτές, πώς να το πω, κουβέντες. Μακριά από εμάς όλα αυτά. Από εκεί και μετά πιστεύουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε πρόσφυγας έχει δικαίωμα να εργαστεί, αρκεί να έχει, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, βιβλιάρια υγείας, όπως τα ζητάνε εμάς, ποινικό, μητρώο και όλα αυτά πρέπει να διασταυρωθούν. Μα ούτως ή άλλως, τουλάχιστον αυτό λέει ότι θα τηρηθεί ο κύριος Τσακαλάκης. Αλλά εσείς λέτε, καλά είναι αυτά τα οποία λέγονται αφού τα ακούσατε. Αλλά το ζητούμενο είναι να υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο που θα προασπίζει όλο αυτό το πράγμα και τους εργαζόμενους αυτούς. Γιατί αν πάμε σε εκείνη την περίφημη τη γαλέρα ή τη σύγχρονη δουλεία, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κύριε Δουλγεράκη, αυτό είναι δεδομένο. Εδώ βλέπετε ότι εμείς οι εργαζόμενοι ή οι Έλληνες γενικά ζούμε σε συνθήκες πολλές φορές γαλέρα. Φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν. Έχουμε δει ανθρώπους τέτοιους από τρίτες χώρες, μετανάστες, αλλοδαπούς, πώς τους εκμεταλλεύονται ένα ποσοστό εργοδοτών. Για να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι που λέμε. Από εκεί και μετά. Με τι όρους θα δουλέψουνε, όρις αμοιβής και εργασίας, οι συνθήκες διαβίωσής τους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς τους πετάνε 5 και 6 άτομα σε ένα δωμάτιο, ούτε παράθυρο, ούτε τίποτα, σε υπόγεια μέσα, και τους δίνουν και ένα κομμάτι ψωμί, τους δίνουν 4-5 εκατοστάρικα, και αυτό θέλουν αυτοί να το λένε τουρισμός. Εμείς λοιπόν αυτό το καταδικάζουμε. Εμείς θέλουμε οποιοδήποτε θέλει να δουλέψει, μπορεί να δουλέψει στη χώρα μας, αλλά να τηρηθούν όλα αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε από την πλευρά σας στο Ρέθυμνο? Καλημέρα και από το Ρέθυμνο. Πράγματι, τα πράγματα είναι έτσι όπως τα είπε ο συνάδελφος Ανίκος από το Ηράκλειο. Εγώ θέλω να κάνω δύο διαπιστώσεις που άκουσα στην δήλωση του κ. Τσακαλάκη. Μιλάει για αυξήσεις στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Πότε είχαμε αύξηση οι ξενοδοχοϋπάλληλοι? Βγαίνουν οι ξενοδόχοι και λένε τις τελευταίες 15-20 μέρες ότι υπάρχει αύξηση στο μισθό και 5 και 7 και 10. Πού υπάρχει? Πού υπάρχει αυτή η αύξηση? Για να καταλάβουμε κι εμείς. Η κρατική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που είναι σε όλη την Ελλάδα αυτή που εφαρμόζει το Ρέθυμνο, και το Ρέθυμνο δεν έχει τοπική, αυτό εννοούσε ο πρόεδρος, ο κ. Τσακαλάκης πριν, υπογράφηκε το 2020. Και είχε σχεδόν μηδενικές αυξήσεις. Ήταν διετές. Λίγη τέλος του χρόνου φέτος. Πού μας επηρεάζει λοιπόν η αύξηση που έδωσε η κυβέρνηση? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Μηδενική αύξηση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τους μετανάστες. Με τι όρους θα δουλεύουν? Θα δουλεύουν με την κλαδική σύμβαση και αυτά που προβλέπει? Ή θα ιδρυθούν 2-3 εταιριούλες με νοικιαζόμενους εργαζόμενους με 3 και με 4 εκατοστάρικα μισθό και θα τους προσλαμβάνουν μετά τα ξενοδοχεία μέσω των εταιριών, θα δανείζονται και θα δουλεύουν με 3 εκατοστάρικα? Και πόσες ώρες θα δουλεύουν?
Και αυτό που επιχειρεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση μαζί με τους ξενοδόχους είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Ξέρετε πόσοι αλλοδαποί υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ζουν χρόνια εδώ και δεν μπορούν να εργαστούν διότι δεν έχουν κάρτα εργασίας. Και δεν έχουν κάρτα εργασίας διότι για να κάνεις κάρτα εργασίας πρέπει να είσαι 150 ένσημα. Γιατί δεν ξεκινάνε από εκεί, από τους ανθρώπους που μένουν στην Ελλάδα ήδη με τις οικογένειές τους και τα σχετικά. Και ποιος λέει ότι δεν θα φύγουν μόλις πάρουν χαρτιά όλοι αυτοί από τις δομές μεταναστών. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε είναι κοινομιστικό. Έρχονται στην Ελλάδα να φτιάξουν τα χαρτιά τους και να προχωρήσουν στις χώρες της Ευρώπης. Οι άνθρωποι το έχουν πει καθαρά. Δεν έχουν πει ότι θέλουν να έρθουν να μείνουν εδώ. Διαμαρτύρονται γιατί δεν τους αρέσει να είναι εδώ. Θέλουν να πάνε σε δικούς τους. Ακριβώς. Θέλουν να φύγουν, να πάνε στη Γερμανία, να πάνε στην Αυστρία, να πάνε στη Γαλλία, να πάνε οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα. Mm. Την Ελλάδα τη χρησιμοποιούν σαν ενδιάμεσο προορισμό. Ανοίγεται, λένε, κεφάλαια καινούρια και θα βρεθούμε εκπλήξεως εκεί που δεν το περιμένουμε. Κάτι ανάλογο που λέει και ο κύριος Κοκολάκης, κύριε Νικολιδάκη, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Με ποια μελέτη και με ποια προοπτική πάνε να εργαλειοποιήσουν τις δομές. Να και να πω... καταλάβουμε, γιατί όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είναι χωρίς σχέδιο. Αναρωτιέμαι γιατί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάρτα εργασίας δεν τους εκμεταλλεύονται, γιατί αυτούς τους ανθρώπους δεν τους εκπαιδεύουν από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο όρος, αυτή η προϋπόθεση. Αναρωτιέμαι από την άλλη γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα έλεγε κάποιος άλλος, και αντί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μην φροντίσουν να μην υπάρχει αυτή η διαρροή εργατικού δυναμικού από τα ξενοδοχεία, γιατί μαζί σας μπορεί να μην τα έχουμε πει, αλλά με τον κύριο Κοκολάκη τα έχουμε πει άπειρες φορές, διότι είτε από το μισθό, είτε από τις συλλογικές συμβάσεις, είτε από τις ενωσιακές συμβάσεις, είτε από τον ΟΑΕΔ, είτε από τα ένσημα, είτε από τα επιδόματα, από εκεί άρχισε να ξυλώνει το πουλάουβερ και φτάσαμε στο σημερινό σημείο, κύριε Κοκολάκη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εγώ θα αναφερθώ, όπως το είπε και ο συνάδελφος από το ρεύμα, ο Κώστας, ότι πραγματικά εδώ ακούσαμε για αυξήσεις. Ποιες αυξήσεις? Εδώ υπάρχει σύμβαση από το 2020 και λέμε μακάρι να την τηρούνε, που δεν την τηρούνε και κάνουν συμφωνίες υποδιέστερους από αυτό που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Ένα είναι αυτό. Από εκεί και μετά πρέπει να πάρθουν μέτρα. Μέτρα για τους εργαζόμενους. Ο μήνας σήμερα έχει 22. Το ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν επαναπροσδιοριστεί ακόμα. Ενώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα ξενοδοχεία, δουλεύουν και δεν παίρνουν ρεπό οι εργαζόμενοι που είναι μέσα και δεν προσλαμβάνουν αυτούς που είναι απ' έξω. Πρέπει πραγματικά να παρθούν μέτρα στήριξης απασχόλησης, και λέμε ότι θα μπορούσε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έχουμε πληροφόρηση ότι από φέτος μέχρι το 2027 θα δοθούν πολλά δισεκατομμύρια χρήματα για την εκπαίδευση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ένα μέρος από την εκπαίδευση αυτών πρέπει να πάει στους εργαζόμενους του τουρισμού, ούτως ώστε να εκπαιδευτούν και να επανεκπαιδευτούν το χειμώνα, να παίρνουν και το επίδομα αυτό, όχι ανεργίας, που θα καθίσουν στο θρανείο να παίρνουν 6-7 κατοστάρικα το χειμώνα, να μπορέσουν λοιπόν να μάθουν και να ξαναεπανεκπαιδευτούν, ούτως ώστε να έχουν έτοιμο προσωπικό την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν μέτρα, υπάρχουν προτάσεις. Αρκεί η κυβέρνηση να ακούσει. Ναι, ξέρετε, οι πληγές είναι πολλές και είναι μεγάλες. Και αυτές οι πληγές δεν πρόκειται να επουλωθούν όσες φορές και να τα πούμε εμείς. Ας πούμε, μόλις χθες μιλούσα συμπτωματικά με μια κυρία η οποία είπε: έχω ανάγκη μια δουλειά. Πήγα σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχω αυτή την ώρα, πήγα ως καμαριέρα. Έχω 17 δωμάτια την δική μου την ευθύνη, προσέξτε, νεοπροσλαμβανόμενη, 17 δωμάτια σε πεντάστερο στη δική της την ευθύνη, που, να με συγχωρείτε, το λέω πάρα πολύ απλά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, θα πρέπει ουσιαστικά να γλύφει μέσα από την πανιέρα και από το σιφόνι να φεύγουν οι τρίχες, όσο και αν σας αηδιάζει, αλλά αυτό σημαίνει ο άλλος πληρώνει, μέχρι το πάτωμα κάτω από το κρεβάτι. Δεν μου λέτε πώς θα τα καταφέρει μια γυναίκα? Μα αυτή είναι πραγματικά τις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή. Είτε λέγεται καμαριέρα, είτε λέγεται σερβιτόρο στο εστιατόριο, είτε λέγεται ρεσεψιονίστ, είτε στην κουζίνα μέσα μάγειρα. Κυρία Δουλγεράκη, υπάρχει μεγάλη πίεση. Από μόνη της δουλειά πρέπει να τρέξει ο εργαζόμενος
Έτσι, τα φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο που πρέπει να τρέξει, αλλιώς η δουλειά δεν βγαίνει. Πρέπει να πεις εκεί την ψυχή σου. Και λέω εγώ, πώς θα ανταπεξέλθει αυτός ο άνθρωπος όταν δεν παίρνει ούτε ρεπό, ούτε κάθεται υπερορίες. Μάλιστα. Και όταν έρθει η ώρα του μισθού εκείνη που πρέπει να αμυφθεί για αυτό το πράγμα, βλέπει και κουτσουρωμένο το μισθό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια όπως θα περιγράφεται. Άρα πρέπει πραγματικά οι συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία να βελτιωθούν. Πρέπει η κυβέρνηση πραγματικά να εντείνει τις προσπάθειες μέσω των ελεκτικών μηχανισμών και να τους τελεχώσει. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου και θα πήγαινα πρωτίστω στον κύριο Νικολιδάκη. Υπάρχουν κοινοί ελεγκτικοί μηχανισμοί έτσι ώστε και εσάς και τους επόμενους και τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα έρθουν ουσιαστικά και θα πατήσουν στα αγκάθια πάνω και αυτοί όπως θα πατάτε και εσείς με κάποιο τρόπο να προστατευθούν, κύριε Νικολιδάκη? Κυρία Δουλγεράκη, θα σας πω, θα κάνω δύο σημειώσεις πάνω σε αυτό το ερώτημα. Η επιθεώρηση η εργασία στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή, το οποίο να σημειώσουμε ότι δεν έχει τεχνικό τμήμα το οποίο να ελέγξει την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το Ρέθυμνο δεν έχει. Υπαγόμαστε στα Χανιά. Δεύτερον, το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή έχει έναν επιθεωρητή εργασίας, που όλοι γνωρίζουμε ότι για να γίνει κάποιος έλεγχος σε μια επιχείρηση χρειάζεται δύο. Το Ρέθυμνο έχει ένα. Mm-hmm. Και να πούμε και το εξής παράδοξο της κυβέρνησης. Από 1η Ιανουαρίου η επιθεώρηση εργασίας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έγινε ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά περιμένουμε από τον Υπουργό να διορίσει το διοικητή. Mm-hmm. Για ποια ανεξάρτητη αρχή μιλάμε, για ποιους ελεκτικούς μιλάμε, για καταστρατήγηση 150% που λέμε. Μάλιστα. Πώς θα νιώσει ασφαλής ο εργαζόμενος όταν η καμαρτιέρα που προείπατε 17 δωμάτια είναι από τις τυχερές 20, 24, 30. Α, μάλιστα. Κατά τα άλλα είμαστε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Τα αστέρια πώς θα παίρνει μια επιχείρηση? Πώς ένα ξενοδοχείο λέγεται πεντάστερο? Από τα μάρμαρα ή από τις πορσελάνες που έχει? Για να καταλάβω εγώ. Πώς ένας σερβιτόρος θα αποδώσει όταν δουλεύει 12 ώρες και εκεί που θα μπορούσε στο 8ωρό του να εξυπηρετήσει 20, 30, 40 κουβέρ, δεν εξυπηρετεί 20, 30, 40, μόνο εξυπηρετεί 60, 70, 90, 100 και 12 ώρο παρακαλώ. Αυτή και πολλές φορές χωρίς ρεπό. Και όταν έρθει η ώρα να πληρωθεί, όπως είπε ο Νίκος ο φίλος μου, παίρνει τι, 8 κατοστάρικα. Υπάρχουν επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που δεν έχουν πληρώσει ακόμα το δώρο του γένων πέρυσι. Και πάμε στην επιθεώρηση εργασίας, λέει, τι να κάνουμε, λέει, να του βάλουμε πρόστιμο? Μάλιστα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν το επίδομα γάμου. Και η επιθεώρηση, λέει, εργασίας, ότι εντάξει, δεν είναι, λέει, υποχρεωτικό. Αλήθεια? Αυτό είναι νομοθετημένο, είναι στα θεσμικά από την Εθνική Γενική του 1993. Υπάρχουν συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που από τον Ιανουάριο που τελείωσε το ταμείο τους, όσοι πήραν, μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Νίκος, δεν έχουν πιάσει δουλειά ακόμα. Άρα πού λείπει ο κόσμος? Και όπως είπε και ο πρόεδρος του Τσακαλάκης, ότι μας λείπει, λέει, μόνο το βοηθητικό προσωπικό, αλήθεια? Γιατί υπάρχουν μαγείροι, υπάρχουν σερβιτόροι, υπάρχουν ρεσεψιονίστες? Για να καταλάβουμε. Είναι οι πικρές αλήθειες που δεν λέγονται, που δεν θέλουμε να τις λέμε και δεν θέλουμε να τις ακούμε, αλλά κυρίως να τις λέμε για εκείνους οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Κοκολάκη, κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παραμένω στο ίδιο θέμα, γιατί στη συνέχεια θα ήθελα να ακούσουμε και να ακούσετε και εσείς τις απόψεις πάνω για αυτό το θέμα από τον κύριο Εγκλέζο Παναγιώτη από τη Ρόδο, είναι πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Ρόδου, όπως και τον κύριο Γιάννη Μανολικάκη από τα Χανιά. Μέχρι στιγμής πήραμε εκείνα τα δεδομένα από τον Κώστα τον Νικολιδάκη από το Ρεθύμνο, το εργατικό κέντρο Ρεθύμνου, να λέει ότι μπορεί να είναι μια απόφαση προς την σωστή κατεύθυνση και να φαίνεται έτσι, όπως το ακούσαμε από τον κύριο Τσακαλάκη, αλλά μέχρι εκεί, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν αρκετά παράθυρα και πόρτες ανοιχτά, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλοι.
Ο δε κύριος Κοκολάκης είπε, μα πού, έχουμε εκείνη την νομοθετική ρύθμιση, εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να κατοχυρώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να κατοχυρωθούμε εμείς. Πώς θα κατοχυρωθούν εκείνοι από τη δική τους την πλευρά. Δεν ξέρω λοιπόν ούτε τι λέει η Ρόδος, ούτε τι λένε τα Χανιά, αλλά θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τους δύο προέδρους. Κύριε, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Για να ξεκινήσω από τη Ρόδο. Κύριε Γκλέζο, τι λέτε εσείς προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή δηλαδή, αυτό το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Γιατί ο κύριος Τσακαλάκης εκείνος το είπε ότι ήταν αίτημά μας αυτό και έγινε δεκτό από την κυβέρνηση. Γιατί μας λείπουν τα εργατικά χέρια. Γιατί είναι τόσοι άνθρωποι, κοντά 50.000 στον αριθμό, οι οποίοι λείπουν αυτή την ώρα. Πώς θα στελεχώσουμε τα ξενοδοχεία μας. Και θα πάμε με το να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς και τους εκπαιδεύουμε, έτσι ώστε να είναι τουλάχιστον στα ξενοδοχεία σε θέσεις γενικών καθηκόντων. Εσάς πώς σας βρίσκει, και βέβαια από την άλλη, τι γίνεται στη Ρόδο. Μάλιστα. Καταρχήν, καλημέρα μου ξανά από τη Ρόδο. Στη Ρόδο δεν είχε ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο σε έντονο βαθμό. Το φαινόμενο, όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς, της σύγχρονης δουλείας. Διότι σίγουρα οι ξενοδόχοι ψάχνουν να βρουν στην εργατικά χέρια εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα, με τη συγκατάθεση της κυβέρνησης, τους δίνεται αυτή η δυνατότητα και με το πρόσχημα της έλλειψης των εργατικών χεριών. Πράγματι, υπάρχει έλλειψη σε εργατικά χέρια, αλλά η έλλειψη αυτή δεν ευθύνεται στους εργαζόμενους. Ευθύνεται στους ίδιους τους ξενοδόχους, οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την έλλειψη και θα δημιουργηθεί. Στην ίδια την πολιτεία, κύριε Γκλέζο, η οποία δεν φρόντισε να κατοχυρώσει πράγματα, στην ίδια την πολιτεία η οποία τον καιρό της πανδημίας ξέρουμε πώς σας είχε και το αν μπορούσατε να ζήσετε ή όχι, γιατί τουρισμός, επισιτισμός και όλα τα υπόλοιπα μαζί με τους ξεναγούς κλπ. Ξέρουμε τι είναι αυτό που περάσατε, όλοι εσείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Μάλιστα. Όταν λοιπόν ξεζουμίζει τους εργαζόμενους και μετά, όταν διαπιστώσεις ότι έχουν φύγει από το επάγγελμα και δημιουργείται πρόβλημα από τους ποιοτικούς εργαζόμενους, γιατί οι δικοί μας εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι ποιοτικοί, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν ποιοτικές παροχές υπηρεσίας. Με την έννοια της εκπαίδευσης το εννοείτε, φαντάζομαι, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και σας λέω λοιπόν ότι δημιούργησαν αυτή την τεχνητή κρίση στην έλλειψη προσωπικού όταν τους ξεζούμισαν δύο χρόνια. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι πολλοί να αλλάξουν επάγγελμα, πολλοί να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα, άλλοι να ασχοληθούν και δημιουργείται αυτό το κενό. Το κενό βέβαια, οι 50.000 θέσεις, εμείς στη Ρόδο το αμφισβητούμε. Εμείς στη Ρόδο δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό που λείπει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και στη Ρόδο έχει πρόβλημα με το προσωπικό, αλλά έχουν γίνει και 300 απολύσεις. Δηλαδή δεν έχουν ενεργοποιήσει 300 επαναπροσλήψεις εργαζομένων στον τουρισμό. Άρα, πώς είναι δυνατόν από τη μία στιγμή να ζητάς προσωπικό και από την άλλη να μην προσλαμβάνεις κόσμο? Πάμε λοιπόν στο επίμαχο σημείο και στο επίμαχο θέμα της εκπαίδευσης των αλλοδαπών για τον τουρισμό. Στην πρόταση λοιπόν αυτή που έχει κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων στην κυβέρνηση και το έχει αποδεχτεί. Θα είναι καταστροφικό, γιατί δεν θα παρέχεται ποιοτική υπηρεσία στον τουρισμό, και δεύτερον, ποιος από όλους εμάς πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να δουλέψουν θα έχουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας, θα αμείβονται το ίδιο με όλους εμάς και δεν θα υπάρχει ένα σύγχρονο δουλεμπόριο το οποίο θα εξελίσσεται καθημερινά και θα μεγαλώνει. Μάλιστα. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς, για να μην κατηγορηθούμε, γιατί θα κατηγορηθούμε και έχουμε αρχίσει να μας κατηγορούν σαν συνδικαλιστές ότι είμαστε και ρατσιστές, εμείς απαιτούμε από την εφαρμογή του προγράμματος αυτούς και την όρεξη που είχαν ανοίξει στους ξενοδόχους, αυτοί που θα έρθουν να δουλέψουν στις κατατόπους περιοχές όπως είναι η Ρόδος και η Κρήτη, που έχουμε τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να ενταχθούν σε αυτές τις τοπικές συμβάσεις εργασίας και να αμείβονται όπως αμείβομαστε και εμείς. Να μην είναι δηλαδή υπηρετικό προσωπικό όπως θέλουν αυτοί. Μάλιστα. Κύριε Μανολικά, και εσείς τι λέτε? Εγώ θα κινηθώ στο ίδιο κύμα με τον συνάδελφο μου, τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο. Απλά αυτό που θα λείψει πάρα πολύ στα ξενοδοχεία είναι η ποιότητα. Πραγματικά, και πρέπει να το τονίζουμε αυτό, θα λείψει η ποιότητα, γιατί δυστυχώς με ένα δίμηνο σεμινάριο ή μία εκπαίδευση ταχεία δεν πρόκειται
ο άλλος να προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας υπάλληλος. Ναι, όλα αυτά όμως, όπως λέει ο κύριος Τσακαλάκης, προσωρινά. Τουλάχιστον αυτό ακούσαμε ξανά και στο ηχητικό. Αυτά τα είπε την Παρασκευή που μας πέρασε, κύριε Μανολικάκη. Μέχρι να επανέλθει εκ νέου η κανονικότητα, να αποκατασταθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας που θα νιώθουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι Έλληνες ξενοδοχοϋπάλληλοι, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια όλο αυτό το κλίμα να αποκατασταθεί. Δεν λέει ότι θα είναι μόνιμο, αλλά λέει ότι τουλάχιστον για φέτος να μπορέσουμε να έχουμε εργατικά χέρια, έστω και από ανθρώπους από τρίτες χώρες, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν λέει ότι θα είναι εσαΐ αυτό. Μάλιστα. Γέλασα και εγώ έτσι, δεν είναι τυχαίο που γελάσαμε ταυτόχρονα. Θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτό. Ναι. Τι ποιότητα τουρισμού θα δώσουμε στον ξένο που θα έρθει, σε αυτό το προϊόν που έχουμε μόνο αυτό και εξάγουμε. Τι ποιότητα θα δώσει ένας ο οποίος έχει εκπαιδευτεί έστω και προσωρινά. Πώς θα καλέσουμε τον ξενοδοχοϋπάλληλο που έφυγε, να του πούμε ξαναγύρισε πίσω όταν θα γυρίσει, όταν έχει περάσει μάλλον, τόσες ατασταλείς από τη μεριά των ξενοδόχων. Όταν δουλεύανε από ήλιο σε ήλιο μέσα στα ξενοδοχεία, ειδικά τις τελευταίες χρονιές. Πώς θα ξαναγυρίσουμε αυτό το ξενοδοχείο το πιστοποιημένο. Αυτό που πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία και έπρεπε ήδη από τον καιρό της πανδημίας να το μεριμνήσει. Και εμείς το φωνάζαμε. Πιστοποιήστε τους ήδη ξενοδοχείους που υπάρχουν και άλλους. Να είμαστε έτοιμοι για τη σεζόν. Να έχουμε μπροστά μας μια σεζόν. Να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις πραγματικές, τις καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, όλοι όσοι πιστοποιηθούν έχουν όρεξη να προσφέρουν. Γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Και βέβαια να αμείβονται σαν τις ανθρώπινες και τις κοινωνικές συμβάσεις που υπάρχουν. Που ευτυχώς υπάρχουν τουλάχιστον στον χώρο. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν, κύριε Μανολικάκη, ότι εδώ παίζεται από εδώ και κάτω η ποιότητα, διότι δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξενοδοχοϋπάλληλοι εργαζόμενοι να επιστρέφουν πίσω. Ο καθένας αναζητά αλλού την τύχη του προκειμένου να μπορεί να ζήσει, γιατί τουλάχιστον με τον τρόπο που το αντιμετωπίσατε σε αυτές τις δηλώσεις, αυτό αντιλήφθηκα, ότι θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα όνειρο που ποτέ δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Δηλαδή προσωρινό το μέτρο, το φετινό, αλλά από του χρόνου ή από το 2024 νέα δεδομένα και καλά δεδομένα για τον τουρισμό. Αλλά αυτό είναι σε βάρος του τουρισμού, έτσι δεν είναι? Εννοείται πως είναι σε βάρος. Όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν είναι σε βάρος τουρισμού και που γινόταν και τα περασμένα χρόνια. Ξέρετε τι είναι να δουλεύει ένας ξενοδοχοϋπάλληλος 5 μήνες και να βγάζει ένα εισόδημα πενιχρό με τις ατέλειωτες ώρες που δουλεύει? Ξέρετε αυτό. Εκεί οδηγήθηκανε. Οδηγήθηκαν στον αφανισμό και είναι αιτία αυτό, η γαλέρα. Η γαλέρα, οι εργασιακοί που ζούσαν μέσα στις ώρες εργασίας. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και αυτά θα βρίσκουν μάλλον τώρα μπροστά τους. Μάλιστα. Και δυστυχώς θα αργήσει πολύ να διορθωθεί. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους και στους καινούργιους που θα μπουν στο επάγγελμα. Πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι θα πληρώνονται αξιοπρεπώς και θα εργάζονται αξιοπρεπώς με ένα ωράριο το οποίο θα είναι αυτό το οκτάωρο, θα είναι αυτό που λέει και θα πληρώνονται σαν τους ανθρώπους. Το βασικό είναι αυτό. Όχι εξαντλητικά ωράρια και συνθήκες γαλέρας που υπήρχαν εκτελεσμένα. Κύριε Γκλέζο, παρακαλώ, προσθέτε. Να αφήσουμε τον κόσμο να ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Κύριε Γκλέζο, τίποτα από αυτό το προσωρινό δεν θα γίνει προσωρινό. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά προσωρινά ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στη χώρα μας και έχουν γίνει πιο μόνιμα από τα μόνιμα. Άρα λοιπόν αυτή η ατάκα ότι το μέτρο αυτό θα είναι προσωρινό είναι για να χρυσώσει το χάπι, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις όταν θέλουν να μας επιβάλλουν κάτι το οποίο σίγουρα προκαλεί αναταραχή. Αυτό που είπε ο Γιάννης, ο Μανολικάκης, είναι αυτό. Εμείς στη Ρόδο πρόσφατα, η Ρόδος έχει μια συνεργασία με την TUI, ώστε η Ρόδος να γίνει ένας βιώσιμος πρωτότυπος προορισμός. Πώς θα γίνει η Ρόδος ένας πρωτότυπος βιώσιμος τουριστικός προορισμός, όταν η παροχή υπηρεσίας που είναι το βασικό κριτήριο και μάλιστα από το 2010... και μετά και πριν μάλλον όλοι οι τουρίστες που ερχόταν στην περιοχή μας, για τη Ρόδο θα μιλήσω, όταν γράφανε κάτι λέγανε ότι ερχόμαστε στη Ρόδο όχι για να βρούμε ήλιο και θάλασσα γιατί τα βρίσκουμε παντού,
αλλά για να βρούμε τη φιλοξενία και τη ζεστασιά που νιώθαμε από τους υπαλλήλους, τα ξενοδοχεία, το σερβιτόρο, την καμαριέρα και όλους αυτούς που εμπλέκονταν με τον τουρισμό. Αυτό λοιπόν τη ζεστασιά, την αγάπη, τη φιλοξενία, ποιος θα την παρέχει? Αυτός ο οποίος εκπαιδεύτηκε δύο μήνες. Αυτός ο οποίος εκπαιδεύεται δύο μήνες θα κάνει τι στους δύο μήνες? Όταν οι δικοί μας οι άνθρωποι έχουν μια εμπειρία 20ετίας και πάλι σας λέω υπάρχουν παράπονα από τους ίδιους τους συνοδόχους ότι δεν παρέχουν σωστές υπηρεσίες. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φοβισμένοι και όπως είπαν επίσης και ο κύριος Κοκολάκης και ο κύριος Νικολιδάκης, ενδεχόμενα και τα χαρτιά τα οποία θα βγάλουν αυτή την ώρα οι άνθρωποι αυτοί να τα θέλουν απλά για να είναι το διαβατήριό τους, να φύγουν τις επόμενες ημέρες, να πάνε ή την επόμενη χρονιά, να πάνε στους προορισμούς που έχουν ζητήσει και τίποτα περισσότερο. Και δεν ξέρουμε, τους όρους και τις προϋποθέσεις. Και άνθρωποι που δεν έχουν ξανά ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Σας λέω, έχουμε δικό μας πιστοποιημένο προσωπικό, δηλαδή τους ανθρώπους μας με την εμπειρία 20 χρόνων. Ζητάμε εδώ και 3 χρόνια να λειτουργήσουν οι σχολές μετεκπαίδευσης. Ξέρετε στη Ρόδο πόσες θέσεις ανοίξανε το χειμώνα για μετεκπαίδευση των τουριστικών υπαλλήλων, ανθρώπων? Ξέρετε, στη Ρόδο, μια περιοχή που έχει 25.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους. Μας άνοιξαν 25 θέσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θέλουν να ενισχύσουν αυτό το τουριστικό προϊόν, δεν θέλουν να εκπαιδεύσουν τους δικούς μας, αλλά το σχέδιο είχε ξεκινήσει πολύ πριν την έλλειψη του προσωπικού στα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν, να μην μας λένε ότι ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο το σκέφτηκαν εχθές και θέλουν να το εφαρμόσουν για να λειτουργούν τα ξενοδοχεία. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ήρθε για να μείνει. Το προσχηματικό που είπατε πριν από την αρχή, μάλλον του λόγου σας, σε αυτή την ιστορία και το επιχειρηματολογήσατε. Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλή σας μέρα από τον 984. Καλημέρα σας, το ευχαριστώ. Καλά να είστε. Λοιπόν, ακούσαμε συνολικά τον κύριο Μανολικάκη από τα Χανιά, τον κύριο Εγκλέζο από τη Ρόδο, πρόεδρο εργατικών κέντρων, τον κύριο Νικολιδάκη από το Ρέθυμνο, επίσης εργατικό κέντρο Ρεθύμνο, τον κύριο Νίκο Κουκολάκη, αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και παράλληλα πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων εδώ στο Ηρακλείο.